θα χρειαστώ λιγότερα. Και θα χρειαστώ λιγότερα γιατί, για να είμαι ειλικρινής, προσεγγίζω αυτό το θέμα με εδώ. Με λίγη ντροπή. Και στην εισηγητική έκθεση και παντού αναφέρεται οι επιείσεις όρις με τους υπόλοιπους πολίτες πρόσβαση, χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα τα πνευματικά των δημιουργών, των ανθρώπων που έχουν προβλήματα καταρχήν όρασης, των τυφλών με προβλήματα όρασης και των κοφών, γιατί τους ξεχνάμε τους κοφούς κάθε φορά. Και είναι βαθιά υποκριτικό. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε αυτό. Αυτό. Από όταν υπάρχει ένα σχολείο δημοτικού και αν υπήρχε ένα παιδί με προβλήματα κοφότητας, αυτή τη στιγμή, για αυτό το θέμα ειδικά, δεν υπάρχει κάποιος να μας μεταφράζει σε νοηματική γλώσσα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στην κοιτίδα, στο ναό της δημοκρατίας. Και αυτό έχει συμβεί σε όλα τα νομοσχέδια όταν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Εγώ ντρέπομαι. Νομίζω ότι μιλάω σε αμετάφραστο χώρο, σε ξένη γλώσσα. Το δεύτερο. Μπορεί να μας πείσει κάποιος σήμερα, σε αυτόν τον τόπο. Δεν μιλάω για την Ευρώπη, ούτε για την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει, ως τα σήμερα τους τυφλούς, τα παιδιά με, και τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, το οποίο βεβαίως δεν είναι μόνο η αμπλιοπία, θα συμφωνήσω με την προαλληλήσαν τα συνάδελφα, κρέμονται ως προς την επιτυχία τους από τα δικαιώματα των δημιουργών. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε, θα παλαβώσω. Έχουμε λύσει όλα τα υπόλοιπα. Έχουν δουλειά. Έχουν τρόπο μετακίνησης. Έχουν εξασφαλισμένο συνοδό. Πηγαίνουν στο σχολείο με τον κατάλληλο άνθρωπο από δίπλα. Τι στο κόρεκ έχουμε κάνει και φτάσαμε να ενδιαφερόμαστε μήπως χαθούν λεφτά πνευματικά από τους δημιουργούς. Είμαι στη χώρα των θαυμάτων ή στη χώρα των τραυμάτων. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η αλήθεια αυτών των νομοσχεδίων είναι μονίμως στη χώρα των τραυμάτων. Πάντως των θαυμάτων δεν είναι. Σε ποια χώρα είμαστε και σε ποια πραγματικότητα? Είμαστε στην πραγματικότητα της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης. Καθόμαστε και συζητάμε εδώ, πράγματα τα οποία όταν εμείς είχαμε προτείνει προμνημονεύτων εθνικό τυπογραφείο. Δεν είναι τωρινό. Τυπογραφείο, κρατικό. Και όταν λέμε τυπογραφείο, με την ευρύτερη του όρου έννοια τυπογραφείο, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το τυπογραφείο. Εκεί μπορεί να παράγονται και ακουστικά υλικά για αυτούς που πρέπει, αλλά και η μετάφραση γραπτών κειμένων σε ακουστικά. Και το ανάποδο. Έργα τα οποία από τον προφορικό λόγο να μπορούν να μετατρέπονται και επικοινωνίες και mail και τούτα και εκείνα και τα άλλα και προσβάσεις και τα λοιπά σε προφορικό λόγο για τους τυφλούς. Αυτόματα. Υπάρχουν αλγόριθμοι. Υπάρχουν υλικά. Η σημασία είναι η προσέγγιση, η πολιτική με την οποία πηγαίνεις. Ακούω για μορφότυπο. Ο μορφότυπος του κέρδους. Είναι μορφότυπος του κέρδους. Και όταν μπαίνει ο μορφότυπος του κέρδους μέσα, αυτή η ιστορία τελειώνει. Και ως φιλανθρωπία, τελειώνει και ως παροχή, τελειώνει και ως κοινωνική ισότητα. Τελειώνει. Αυτόματα τελειώνει. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτω από την έννοια της αγοράς η αντίληψη της ισότητας χωρίς να λάβει κάποιος υπόψη του το μορφότυπο του κέρδους. Εδώ η όλη ουσία ποια είναι? Μήπως ξεφύγει σε τίποτα οργανισμούς ή σε άλλους, σαν τις ΜΚΟ. Σαν τις ΜΚΟ. Μήπως ξεφύγουν κάποια πράγματα και δεν πληρωθούν στους ενδιάμεσους, στους μεγάλους εκδοτικούς οίκους, στους χιλιάδιο. Δεν έχει σχέση η δημιουργία με αυτό. Έτσι ξεκίνησε και η απελευθέρωση του διαδικτύου για να ανταλλάσσεις μουσική με τους φίλους σου. Νάπστερ το λέγανε τότε για κάποιους παλιότερους, αν θυμούνται. Και μετά άρχισε να μπαίνει μέσα οπωσδήποτε η πληρωμή. Έτσι άρχισε η πρόσβαση στις μεγάλες βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων και τώρα μπαίνει μια κάρτα και με πληρωμή. Έτσι γίνεται. Έρχεται η παγίδα του δωρεάν, σιγά σιγά, δωρεάν, και μετά αρχίζει η πληρωμή.
Λοιπόν, ο φόβος δεν είναι μήπως δεν πληρωθούν οι δημιουργοί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι υπέρ της άποψης να καταβάλλονται όχι απλώς δικαιώματα, αλλά και να μπορούν να ζουν από την τέχνη τους οι καλλιτέχνες δημιουργοί. Αλλά αυτό δεν γίνεται με την αντίληψη να το προσεγγίσουμε από εδώ, γιατί ξαφνικά θα χαθούν τεράστια δικαιώματα για τους 50, 20, 30, 100 τυφλούς που θα πάνε στο Πανεπιστήμιο. Μιλάμε για τα ελληνικά μεγέθη, έτσι. 2.000, 3.000, 5.000. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε για γενικευμένα πράγματα. Δεν έχει καν νόημα να το συζητάει κάποιος αυτό σε επίπεδο δικαιωμάτων δημιουργών. Έπρεπε να το συζητάει στην δημιουργία εκείνων των φορέων και εκείνων υπό την εποπτεία του κράτους όλων των ευεργετημάτων της τεχνολογίας υπέρ των ανθρώπων που στερήθηκαν. Άλλοι εκγενετής και άλλοι στον δρόμο. Δεν είναι η ίδια η προσέγγιση για κάποιον που είναι εκγενετής τυφλός με κάποιον ο οποίος τυφλώθηκε στον δρόμο. Ούτε οι ίδιες οι ανάγκες. Δεν είναι η μεταφορά ενός βιβλίου σε μπράιλ ανεξαρτήτως του ποιος το χρησιμοποιεί. Όλα αυτά έχουν πια εξειδίκευση στα πάντα. Για να εξηγήσω λίγο ότι είναι ολόκληρη λάθος η προσέγγιση και γι' αυτό η ψήφος μας, έχω πει από την αρχή, θα είναι λευκό επί της αρχής, δηλαδή παρόν και παρόν και στα άρθρα. Δεν αξίζει τον κόπο να μπει κάποιος σε λεπτομέρειες και να καθίσει να μελετήσει ένα πράγμα το οποίο είναι λάθος στη σύλληψη και στην εφαρμογή. Όχι αυτό εδώ η οδηγία. Η έννοια άνθρωπος που δεν βλέπει στη σύγχρονη κοινωνία. Άνθρωπος που δεν ακούει, στη σύγχρονη κοινωνία. Άνθρωπος που δεν περπατάει, στη σύγχρονη κοινωνία. Τι είναι αυτά που μου λέτε? Είναι καθαρά ταξική η προσέγγιση. Ένας άνθρωπος που έχει, μπορεί να κάνει 15 εγχειρήσεις πανάκριβες, να βάρει ένα ηλεκτρονικό πόδι και να τρέχει. Και όλος που δεν έχει, θα βάλει ένα ξυλοπόδαρο και θα περπατάει με το ξυλοπόδαρο. Αυτός που έχει, θα έχει το ειδικό καροτσάκι που τον ανεβάζει και τον κατεβάζει και τον πάει παντού. Και τέσσερις από δίπλα να τον κουβαλάνε. Και αυτός που δεν έχει και που δεν βρίσκει δουλειά και που παίζει με τα ποσοστά. Ποσοστά αναπηρίας. Ποσοστά πρόσληψης. Ποσοστά τούτα. Ποσοστά κίνα. Και επιδοματάκια. Κάτι 150, 200, 300, 400, 500 ευρώ. Αν δεν τα βγάλεις πέρα. Τα 300 και τα 400 δηλαδή για έναν άνθρωπο που είναι κουτσός, για έναν άνθρωπο που είναι τυφλός, για έναν άνθρωπο που έχει προβλήματα τρομακτικά, είναι ίδια με τα 500 τα δικά μου και τα δικά σας. Που είναι λεφτά για τρία πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Σε ποια προσέγγιση πάμε? Έχετε ακούσει τα bots? Ξέρετε τι είναι τα bots? Ξαφνικά. Υπάρχουν bots που μπαίνουν, ας πούμε, στο τηλεφωνικό κέντρο μιας τράπεζας, τεχνητή νοημοσύνη, και πιάνει ποια στιγμή εκνευρίζεται αυτός που μιλάει στην τράπεζα. Το διάβαζα προχθές από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Γλώσσας, που δουλεύει από το 1991, έχει παράρτημα στην Ξάνθη, και ο νόμος ο προηγούμενος, τον οποίο αλλάζουμε τώρα, είναι από το 1993, έτσι. Πιο πριν είναι αυτό. Στην Ελλάδα. Με τεχνογνωσία. Λοιπόν, αυτά τα bots μπορούν να μετατρέψουν τα πάντα. Είναι εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί, για παράδειγμα, να αναγνωρίσει βαθμό δυσλεξίας. Άμα μπει και κάποιος μιλάει ή γράφει, αναγνωρίζει βαθμό δυσλεξίας. Και προσαρμόζεται στο βαθμό δυσλεξίας. Την ίδια ώρα που προσαρμόζεται για βαθμό δυσλεξίας, ξέρετε πού αλλού χρησιμοποιούνται τα bots? Για να γίνεται λογοκρισία στο διαδίκτυο λέξεων που δεν γουστάρουν. Έχει δύο όψεις το νόμισμα. Έχει μία καπιταλιστική και μία μη καπιταλιστική. Ξέρετε από ποια πλευρά θα το πας. Είναι ορατό. Το ίδιο πράγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει καλό και το ίδιο πράγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει κακό. Δηλαδή κακό. Να είναι ιδιοκτησία και εξουσία του κατέχοντος των μέσων. Ποιος φτιάχνει τα μπότς? Αυτός που φτιάχνει τα μέσα παραγωγής αυτής της καινούργιας τεχνολογίας, αυτός και θα τα έχει. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν ένα φορέα. Δεν χρειαζόμαστε. Δεν θυμάστε το Ριζιλίκι πριν από λίγο καιρό που λέγαμε ότι έχουμε σταματήσει το εθνικό τυπογραφείο, δεν τυπώνουμε πια, τυπώνουμε τα ευρώ έξω, και αν θέλανε κάποιοι να τυπώσουν ή εμείς αποφασίσαμε αύριο το πρωί να τυπώσουμε, δεν προλαβαίναν να πάρουν μηχανές μαζί και υπάρχουν εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο που τυπώνουν τα νομίσματα των κρατών.
Και οι άλλοι τα ψεκάζουν από την άλλη μεριά για να τα καθαρίσουν. Και μιλάμε τώρα εδώ για το, τη διατήρηση και τον έλεγχο. Αυτό το κράτος, όχι αυτό, αυτή η αντίληψη κράτους αστικού, όχι μόνο η εθνικότητα, θα ελέγξει αν νομίμως τα ποίηματα της Δημουλά, της αείμνηστης και τα δικαιώματά τους έχουν καταβληθεί για να διαβαστούν ή να μετατραπούν σε κάτι και σε έναν μορφότυπο που θα είναι κατανοητός από κάποιον που δεν έχει την ευχέρεια που έχουμε όλοι μας οι υπόλοιποι για προσωρινώς τη θέση να μην έχουμε καμία αναπηρία. Προσωρινώς όλοι μας. Όλοι μας είμαστε προσωρινώς ασχολούμενοι με αυτά. Μπορεί ανά πάσα στιγμή, σε ένα δευτερόλεπτο, να βρεθούμε στην αντίπερα όχθη. Αμέσως στην αντίπερα όχθη. Και να είναι κάποιος άλλος εδώ να μιλάει για μας, χωρίς εμάς. Δεν το χωρίς εμάς είναι σίγουρο. Και σε έχουμε ψηφίσει νόμους. Και τους έχουμε προχωρήσει. Έλεγα τις προάλλες στην Επιτροπή ότι είναι κωμικό. Υπάρχουν άνθρωποι, ζούμε σε έναν τόπο, υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν και μαθαίνουν γλώσσα Μπράιλ για να τη βάλουν στα προσόντα τους να πρημοδοτηθούν με μόρια τις προσλήψεις. Αυτό τι σχέση έχει με την Μπράιλ? Τι σχέση έχει? Πείτε μου τι έχει. Προσέξτε το κίνητρο του ανθρώπου. Πάει και μαθαίνει Μπράιλ ως δεξιότητα. Χρήσιμο πράγμα είναι. Πού θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος? Σε ποιο φορέα? Το κάνει για να πάει να διοριστεί. Στο δημόσιο. Το δημόσιο που θα έχει έναν άνθρωπο που ξέρει Μπράιλ ως δεξιότητα και του έχουν αυξηθεί τα μόρια. Τι τον κάνει? Τι την κάνει αυτή τη δεξιότητα? Και αυτό μιλάμε για μια κεντρική ουσιαστική δομή. Κεντρική ουσιαστική δομή. Με έλεγχο πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους φορείς των ανθρώπων που φέρουν το πρόβλημα πάνω τους, στο πετσί τους. Αυτή ήταν που είπανε από κάτω. Έλεος. Οι γονείς που δεν έχουν και πρέπει να τυπώσουν τα βιβλία των παιδιών και να τα προσαρμόσουν τώρα και να πληρώσουν και κάποιον που ξέρει κάτι παραπάνω. Να τα κάνουμε μεγάλα στοιχεία. Να μπορεί το παιδί να μην διαφέρει από τα άλλα τα παιδιά. Σε εποχές σύγχρονες, τον 21ο αιώνα. Οι ίδιοι είναι που πρότειναν ένα εθνικό τυπογραφείο για να καλύπτει τις ανάγκες παντού. Δεν υπάρχουν βιβλία Μπράιλ παντού. Ούτε για όλες τις τάξεις, ούτε για το πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται χωρίς να καταβάλει ο γονιός. Έχει, δεν έχει από την τσέπη του. Αν τον μιλάμε για παιδιά, για ανήλικους. Και μετά, ποιος από τους τυφλούς έχει βρει δουλειά στο ελληνικό δημόσιο? Στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική πολιτεία. Σε ποια επιχείρηση? Σαν βάρος τους βλέπουν, σαν υποχρέωση. Χρειάζεται επιδότηση. Άρα, πού κολλάει η αντίληψη ότι πηδήξαμε και φτάσαμε λόγω Μαρακές στην υιοθέτηση μιας οδηγίας, της οποίας η εφαρμογή στην πράξη γίνεται σε τρίπιο έδαφος εκ των πραγμάτων. Σε τρίπιο έδαφος. Σήμερα διάβαζα κάτι, κυρία Υπουργέ, που σας αφορά, έπεσα πάνω του. Γιατί αλλάξατε πάλι το ποσοστό αυτών που μπορούν να πηγαίνουν ως ανάπηροι να επισκεφθούν αρχαιολογικούς χώρους και μετά από ένα ποσοστό πρέπει να έχουν αναπηρίες βοηθό μαζί τους, μετά από χωρίς αυτό να μην έχουν βοηθό μαζί τους και να είναι δωρεάν για τόσους και να μην είναι δωρεάν για το βοηθό αν η αναπηρία δεν είναι τόση. Δεν σας κούρασε αυτή η εξίσωση? Δεν σας κούρασε να πρέπει να φτιάξετε μονίμως μία εξίσωση ευρωπαϊκών τάχα μου δήθεν προδιαγραφών? Και το τάχα μου δήθεν το λέω με τα βάθη της καρδιάς μου, ειλικρινά σας το λέω. Δεν έχετε παρά να δείτε την εφαρμογή των ποδηλατοδρόμων σε μερικές χώρες που είναι flat και ήσυχες και ήρεμες και να δείτε και τους ποδηλατόδρομους που έχουν φτιαχτεί εδώ. Τάχα μου δήθεν με ευρωπαϊκά κονδύλια χωρίς ούτε το 1/10 των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Δηλαδή, αν νομίζει κάποιος ότι στην πρωτεύουσα του Λουξεμβούργου, στην πόλη, στο κέντρο, πας με ποδήλατο με τον ίδιο τρόπο που πας σε κάτι ποδηλατοδρόμους που έχουν φτιαχτεί στην Εκάλη. Στην Εκάλη, την καταπράσινη, με τους άδειους δρόμους. Με τον ίδιο τρόπο προσεγγίζουμε και τους αναπήρους εδώ. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Ποδηλατόδρομος είναι. Ευρωπαϊκή οδηγία κούκλα. Ήρθε με άλλο πέρα λοιπόν μία ευρωπαϊκή οδηγία. Σώστε τα δικαιώματα, μην τα πάρουν οι εκμεταλλευτές των τυφλών. Μα χάρη στο φως άμα τα ακούσει αυτά. Χάρη και την ακοή σου που φαίνεσαι. Είναι μία υποκρισία απίστευτη. Λες και οι παλιοί βασάλες έρχονται να ικανοποιήσουν το πόπολο που σφάξανε.
Όσο προσεγγίζετε αυτό το πράγμα έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να τελεσφορήσει. Κάποιοι θα πλουτίσουν. Για να είμαστε και λίγο σοβαροί τώρα. Εντάξει, ζούμε και σε μια χώρα που δεν ξέρουμε, δεν το μαθαίνουμε, αλλά έχει και πλάκα. Ας το λέει κανένας. Το ειδικό δικαστήριο, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει 25-30 δικαστές, οι οποίοι ήταν πρώην μέλη και νυν μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων παγκοσμίου ελληνικού. Και δικάζουν υποθέσεις τις οποίες φέρνουν οι ίδιες οι ΜΚΟ που τους χρηματοδοτούσαν. Όσο μπορεί να υπάρχει η αντίληψη του μη κερδοσκοπικού σε αυτό, για τα δικαιώματα, δεν έχει υπάρξει πριν τίποτε μη κερδοσκοπικό. Θα σας πω κάτι πικρό. Άμα περάσετε από τη λεωφόρο που είναι ο οίκος τυφλών, θέλω να τον δείτε πώς είναι απ' έξω. Κάντε μια βόλτα έτσι, κατεβείτε εκεί κάτω προς την Γαλιθέα και περάστε. Θα δείτε πώς είναι ο οίκος τυφλών. Νομίζω ότι το κτίριο είναι πεθαμένο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άμα θα το δείτε πώς είναι. Ειλικρινά. Γιατί, επειδή δεν το βλέπουν οι τυφλοί, είναι έτσι το κτίριο. Έλεος. Λοιπόν, με την ευχή να μην σας πιάσει το bot αυτό, με την παραδοχή ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει καν παραγωγή βιβλίων, για να φτάσουμε να συζητάμε για το πώς θα σώσουμε τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί θα υπάρξουν τόσα πολλά, προφανώς κάποιος έχει βάλει στόχο τώρα. Κάποιοι θέλουν να φτιάξουν αυτές τις εταιρείες που τους είναι απαραίτητες για να το κάνουν αυτό. Εγώ θα είμαι απολύτως ασυνεπής, γιατί παρασύρθηκα στον ωκεανό αυτών των πραγμάτων, είπα θα μιλήσω λιγότερο και έχω περάσει 1,5 λεπτό. Δεν έχω κανένα λόγο να δευτερολογήσω. Δεν πιστεύω ότι καμία αλλαγή μπορεί να βελτιώσει κάτι τέτοιο, γιατί σε μια χώρα που κάποιος ζει και μεγαλώνει με την αντίληψη τι μπορεί να προσφέρει, ώστε να γίνει το προθυμότερο και καλύτερο εμπορεύσιμο είδος, ακόμα και η ανάγκη του, έτσι ώστε να μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία της αγοράς, που είναι η μία και μόνη και τίποτε πέραν αυτού, σε μια χώρα που κάποτε είχε 3 και 4 εργοστάσια που φτιάχνανε τεχνητά μέλη και σήμερα δεν έχει κανένα και πρέπει να πληρώσεις δικαιώματα στην κατασκευή, δικαιώματα στα τέτοια, από την ώρα που και η αναπηρία χρειάζεται ενδιάμεσο εργολάβο ή σε κακές περιπτώσεις νταβατζή, κάθε φύσεως και μορφής, είτε του βάλετε την ταμπέλα μη κερδοσκοπικό, είτε του βάλετε την ταμπέλα μη ΜΚΟ, είτε του βάλετε οτιδήποτε άλλο, η εκμετάλλευση των αναπήρων θα μετατρέπεται σε ευγενή αδυναμία. Και επειδή θα τη βάλουμε δίπλα στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, δεν σημαίνει ότι θα γίνει καλύτερος ο στίχος, καλύτερο το ποίημα ή καλύτερο το Νόμπελ. Το λιγότερο που μπορούμε να προσφέρουμε, για να μην θεωρεί κανένας ότι θα αφήσουμε ακάλυπτους τους πνευματικούς δημιουργούς από τα λεφτά που βγάζουν και που θα χάσουν πάρα πολλά, γιατί κάθε τυφλή και κάτι κουτσί και κάτι κοφή και κάτι άνθρωποι που έχουν διάθεση να προσφέρουν και να γίνουν ουσιαστικοί και κυρίως να σας πω κάτι, και τίποτα να μην προσφέρουν, να χαίρονται μόνο. Ισοφαρίζοντας να χαίρονται, απολαμβάνοντας πνευματικά έργα να χαίρονται. Ισοφαρίζοντας την απώλεια ενδεχομένως της εικόνας ή του ήχου, μόνο και μόνο γι' αυτό ψηφίζουμε λευκό. Και επί της αρχής και επί των άρθρων. Ευχαριστώ.